Βρισκόμαστε στην Ηλιούπολη, έτσι. Ναι. Νομίζω. Κεντρική πλατεία. Η πλατεία που φτιάχνετε τώρα, ε. Ναι. Τι γνώμη έχετε γενικά για την πλατεία, πώς φαίνεται σαν κίνηση? Θα μπορούσε και καλύτερο, εγώ πιστεύω. Βασικά, ναι, θέλουμε περισσότερο χώρο βασικά. Αλλά θέλουμε να φτιάξουμε ένα Λούνα Πάρκ μες στην πλατεία και να βάλουμε και αλογάκια. Ναι, γενικότερα καλά είναι. Πώς το κρατάνε έκπληξη να πούμε. Θέλαμε περισσότερη ανάπτυξη στα μαγαζιά. Ναι. Περισσότερες καφετέρες, λιγότερα φαγάδικα. Ναι, ναι, αλλά έχουμε ήδη αρκετές καφετέρες. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Περισσότερο πράσινο. Ναι, από τιμές πώς τα βλέπετε, αγοράσεις εδώ, είστε καλυμμένοι? Είναι λίγο χαμηλό. Η μοιράτα είναι πολύ ψηλή. Ειδικά στις καφετέρειες το έχουμε... Μπορείτε να πεις ότι είναι λίγο τσιμπημένες τιμές, αλλά μέτρια, όχι, όχι. Περνάτε ωραία εδώ γενικά? Πολύ καλά. Προτιμάτε δηλαδή να βγείτε εδώ παρά κέντρο, ας πούμε, σας αρέσει, σας καλύπτει η περιοχή? Είναι και τα λεπορία εδώ. Δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Κοριτσάκια, λίγοτε έλβανοι. Δύο από πίσω. Τα κέντρο είναι σαπίλα απλά. Σε όλοι που περνάμε τώρα, τι γνώμη έχετε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Απλά ψηφίστε με για να σώσω τη χώρα. Είστε αισιόδοξοι? Εντάξει, όχι, όχι και τόσο, έτσι και έτσι. Σκεφτόμαστε να την κάνουμε από τη χώρα αυτό. Όχι, όχι. Εμείς οι δύο κρυονοί που είμαστε διπλές ξέρουμε ότι η κατάσταση ότι είναι πάει λίγο πολύ άσχημα για Ελλάδα να μείνει. Τώρα ακόμα δεν ξέρεις, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Είχατε τη δύναμη, ας πούμε, τι θα αλλάζατε από τον πολιτικό σκηνικό, από τον κοινωνικό? Ναι, να φύγουν όλοι πολλοί. Να πάρω τα ενία, να πάρω τα ενία. Όχι, εντάξει. Το παιδί στην άκρη να πάρει τα ενία. Άλλη βουλή, άλλη. Κάτι σε εσάς αλλάζατε? Όχι. Για να κάνατε τον κόσμο καλύτερο. Φυσικά. Είμαστε τέσσερα. Έκανα τη φράτζα από εδώ, γιατί από εκεί δεν μου άρεσε. Και εγώ θα αλλάξω ένα μήνα κούρεμα, αλλά δεν το λέω τώρα. Σήμερα έβαλα ένα.